Ποιες είναι οι εκδηλώσεις που διοργανώνετε και ποια καινοτομία υπάρχει όσον αφορά την διοργάνωση τη φετινή? Τώρα στις 4 του Δεκέμβρη θα βραβεύσουμε τα παιδιά του Δημοτικού, της 5ης και 6ης Δημοτικού, που διακρίθηκαν στον περσινό διαγωνισμό. Να πω σύντομα δύο λόγια για τον περσινό διαγωνισμό. Ήταν ο τρίτος διαγωνισμός για τα παιδιά του Δημοτικού που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, πανελλήνιος διαγωνισμός. Λέγεται παιχνίδι και μαθηματικά, με όλη τη σημασία της λέξης παιχνίδι και μαθηματικά, με την έννοια ότι δεν είναι αυστηρά μαθηματικά, είναι ένα παιχνίδι στην ουσία, ένα παιχνίδι του μυαλού, στο οποίο θέλουμε να δούμε τι συνδυασμούς κάνουν τα παιδιά στο μυαλό τους, πώς μπορούν να εκφράσουν κάτι δημιουργικά κτλ. Άρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις, απλά χρειάζεται σκέψη και βούληση για να φτιάξουμε κάτι το καινούριο. Τι φάνηκε από τον περσινό διαγωνισμό? Είναι ένα έδαφος γόνιμο? Τα παιδιά είναι αρκετά δύσκολα, ειδικά τα μαθηματικά της 5ης Δημοτικού φημίζονται για τη δυσκολία του. Ναι, πράγματι έτσι είναι, αλλά δεν εξετάζονται μαθηματικά. Είναι παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι της γνώσης, ένα παιχνίδι του μυαλού. Μπορεί να μην είναι καθόλου καλή στα καθημερινά μαθηματικά και όμως να πάνε πάρα πολύ καλά. Πράγμα που θα δείχνει ότι έχουν το μυαλό να σκεφτούν και να δουλέψουν δημιουργικά. Και αυτός είναι και ο σκοπός, για να καταλάβουν τα παιδιά ότι στη ζωή πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, πρέπει, δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά όλα χρειάζονται δουλειά και σκέψη και τότε μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτός είναι και η ουσία, ο σκοπός, όχι το να γράψουν να κάνουν μια πρόθεση σωστά, μια αφαίρεση, αυτό δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Σημασία έχει η δημιουργία και η υπέρβαση του εαυτού μας. Κάποια λοιπόν παιδιά που πήγαν καλά θα τους βραβεύσει από την Αθήνα το κεντρικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και επί τη ευκαιρία θα γίνει και μια διάλεξη από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα, τον κύριο Φερρυπή, που είναι και χιώτης, με ένα κατάλληλο παιδαγωγικό θέμα. Νομίζω το θέμα είναι, αν θυμάμαι καλά, στην ελληνική εκπαίδευση η μετανεωτερικότητα, δηλαδή τα καινούρια δεδομένα που προκύπτουν στην εκπαίδευση μετά από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, δηλαδή με κομπιούτερ, με ίντερνετ. Αυτά τα δεδομένα πήγαν καλά, δεν πήγαν, τι προοπτικές έχουν και τι μπορούμε να κάνουμε μετά από αυτά τα πράγματα. Ενδιαφέρει το θέμα, νομίζετε, μόνο τους εκπαιδευτικούς? Όχι, ίσα ίσα. Ενδιαφέρει και τα παιδιά και τους γονείς, κυρίως τους γονείς. Και τους εκπαιδευτικούς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ κατάλληλο, στο πιο επίκαιρο θέμα. Συζητιέται παγκοσμίως αυτό το θέμα. Τι κάνουμε τώρα που μπήκαν οι νέες τεχνολογίες, μια και δεν είναι σίγουρο ότι η υπερπιθώρα των νέων τεχνολογιών που προσφέρουμε φέρνει και τα κατάλληλα αποτελέσματα.